Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Εάν δεν το πράξατε ήδη και επιθυμείτε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Το σημερινό vlog έχει θέμα το εξή ερώτημα. Γλιτώνει ποτέ από έναν άρκισο? Μία κοπέλα μου γράφει. Καλησπέρα. για. Yeah. Συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά που κάνετε. Θα προσπαθήσω με λίγα λόγια να εξηγήσω την κατάσταση για να μην σας κουράσω. Είχα πολλά χρόνια σχέση με έναν πολύ επικίνδυνο νάρκησο. Με κακοποιούσε λεχτικά και στο τέλος και σωματικά. Πριν χωρίσουμε, είχε φροντίσει να βρει το επόμενο θύμα του, παράλληλα με εμένα, και ενώ εγώ είχα θέμα υγείας, είχε σχέση και με την άλλη κοπέλα. Ζω σε μια μικρή πόλη και εδώ λίγο πολύ όλοι γνωριζόμαστε και επίσης, καθώς περάσαμε τόσα χρόνια μαζί, είχαμε και κοινούς φίλους. Το πρόβλημα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αλλά και η νέα του κοπέλα, συνεχώς απειλούν όποιον κάνει παρέα μαζί μου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να έχουν σταματήσει να μου μιλάνε ή μου μιλούν, αλλά φοβούνται να βγουν έξω μαζί μου. Τι είναι, αυτό, ρε. Τι είναι αυτή, ρε. Τι είναι αυτό, ρε. Έχω ξεπεράσει, νομίζω, το συγκεκριμένο άνθρωπο. Νομίζω. Μου έχει μείνει μια πίκρα μόνο και θυμό προς τον εαυτό μου για όσα ανέχτηκα. Μια ερώτηση τριγυρνά εδώ και μέρε στο μυαλό μου και σκέφτηκα ότι θα ήταν ένα ωραίο θέμα για βίντεο. Η ερώτηση είναι: Γλιτώνει ποτέ από έναν άρκισο. Εγώ ρώτησα την κοπέλα διευκρινιστικά τι θέμα υγεία είχε και μου απάντησε για το θέμα υγεία που είχε, Λέει ότι έπαιρνε αγωγή, αλλά το πρόβλημα δεν σταματούσε και ο γιατρός την έστειλε στην Αθήνα για να κάνει χειρουργείο. Το διάστημα εκείνο, ο Νάρκης τους είχε ενδιαφερθεί να με βοηθήσει και οικονομικά, γιατί δεν είχα τα χρήματα για το χειρουργείο. Όμως, με μια αφορμή, θύμωσε και εξαφανίστηκε για λίγες μέρες και εγώ βρήκα από αλλού τα χρήματα. Πριν μπω στο νοσοκομείο, άρχισε να μου μιλάει σαν να μην έγινε τίποτα, αλλά όταν του ζήτησα να έρθει να είναι μαζί μου στο χειρουργείο, είχε δουλειά. Μετά περάσαμε ένα διάστημα που μου μιλούσε όμορφα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω ήθελα να το βοηθήσω αυτόν με ένα θέμα υγείας που είχε και στη συνέχεια έγινε βίος και χωρίσαμε. Πολύ αργότερα έμαθα ότι με απατούσε. Λοιπόν, όταν λέει επικίνδυνο να έρχεσαι σου η κοπέλα, ο οποίος τη χτυπούσε και σωματικά στο τέλος και είχε ξεκινήσει με λεκτική βία, ίσω ο άνθρωπο αυτό να έχει ένα ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα κακοήθες. Να είναι ένα κακοήθη ναρκιστή. Οι κακοήθη ναρκιστέ, και σα παραπέμπω στο πέμπτο επεισόδιο του podcast, αυτό από την πρώτη σεζόν, στο οποίο μιλάμε για τον ναρκισισμό και δίνονται πολλέ πληροφορίε, καθώ και οι διαφοροποιήσει και οι τύποι των ναρκισιστών με βάση τη δουλειά του Δ. Ε, οι κακοήθη ναρκισιστέ είναι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε κακία και θέλουν να εκδικούνται τα θύματά τους. Όσο οξύμορο και αν ακούγεται αυτό, θέλουν να εκδικούνται τα θύματά τους. Αντί τα θύματα να προσπαθούν για εκδίκηση, προσπαθεί ο θήτης για εκδίκηση. Μην προσπαθείτε να βρείτε λογική, γιατί δεν υπάρχει λογική εξήγηση για τις συμπεριφορές των ανθρώπων με ένα στυλ προσωπικότητας. Ενώ δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στον τρόπο σκέψης τους και να καταλάβουμε πώς λειτουργούν, επειδή αν θα μπορούσαμε, αυτό θα σήμαινε ότι έχουμε κι εμείς έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Οπότε μην ανησυχείτε αν δεν καταλαβαίνετε γιατί λειτουργούν οι αρκισιστές με τον τρόπο που λειτουργούν. Έχω φάει τα νιάτα μου που λέει ο λόγος και έχω ξοδέψει τεράστιες ποσότητες φαιάς ουσίας προσπαθώντας να καταλάβω πώς λειτουργούν κάποιοι εναρκησιστές οι οποίοι με έχουν ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι δεν μπορείς να μπει στο μυαλό ενός ανθρώπου ο οποίος λειτουργεί εντελώ διαφορετικά από εσένα. Δεν σκέφτονται όλοι όπως εμάς, δεν λειτουργούν όλοι όπως εμάς. Οι ναρκισιστές λοιπόν, ενώ είναι αυτοί που προκαλούν τον πόνο, βγαίνουν και παραπονεμένοι στο τέλος και έχουν και ένα σωρό παράπονα για τα θύματα τους και μπορεί να φτάσουν και μέχρι το σημείο να τιμωρούν τα θύματα τους πολύ καιρό μετά που τα έχουν κακοποίησει, όπως αυτό μας περιγράφει τώρα η κοπέλα, ότι αυτός α, την απαντούσε, ενώ αυτή είχε θέμα υγείας και τώρα αυτός και η νέα του σχέση, εγώ θα έλεγα αυτός, γιατί ε, πολύ ορθά ανέφερε η κοπέλα, έχει, είχε βρει το νέο θύμα του ε, και μ' αρέσει που δεν γράφει άσχημα λόγια για τη νέα σύντροφο του πρώην της, γιατί εκεί που βρίσκεται βρισκόσουνα και μπορείς να κατανοήσεις πώς ένας ναρκισιστής μπορεί να είναι εγωιτευτικός και πώς μπορεί στη... Μεγάλη ανάγκη που έχουμε κάποιοι άνθρωποι για αγάπη και συντροφικότητα να συνταχτούμε και να ταυτιστούμε με έναν άνθρωπο με τον οποίο ουσιαστικά δεν είμαστε ίδιοι. Μη σου φανεί καθόλου παράδοξο σε κάποια φάση να την πετάξει και αυτή την κοπέλα σας τη μένει λεμονόκουπα και μετά και αυτή να δεχθεί παρόμοια αντιμετώπιση με αυτή που δέχεσαι εσύ. Δεν το ευχόμαστε στην κοπέλα αλλά ο ναρκισιστής δεν αλλάζει. Έχει αυτό τον τύπο προσωπικότητας, έχει αυτό το παγιωμένο στυλ προσωπικότητας. Ξαναθυμίζω ότι μιλάμε για ναρκισιστές όταν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεφύγει από τα αναπτυξιακά στάδια, ακόμη και από το τελευταίο αυτό της εφηβείας, που γύρω στα 26 χρόνια τελειώνει εγκεφαλικά εφηβεία για τα κορίτσια και γύρω στα 28 για τα αγόρια. Οπότε ένα ενήλικα άνθρωπο που έχει ω παγιωμένο στυλ προσωπικότητα, τον αρκιστικό στυλ προσωπικότητα, δεν πρόκειται να αλλάξει. Θα αλλάξει συντρόφου, θα αλλάξει θύματα, αλλά δεν θα αλλάξει το ίδιο το πρόσωπο. Λοιπόν, λες ότι τον έχει ξεπεράσει, αλλά ότι εξακολουθεί να είσαι θυμωμένη μαζί σου. Με τον εαυτό σου δηλαδή, Σου έχει μείνει μια πίκρα και θυμό προ τον εαυτό σου για όσα ανέχτηκε. Είναι φυσιολογικό στάδιο να νιώθουμε πίκρα και θυμό προ τον εαυτό μα για όσα ανέχτηκαμε, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα στάδιο το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε. Στην αποθεραπεία μα από την ερκεστική κακοποίηση, πρέπει να κατανοήσουμε και τον εαυτό μα και να συγχωρέσουμε και τον εαυτό μα. Και να δείξουμε την αυτοσυμπόνια και την αυτοαγάπη που τόσο πολύ χρειαζόμαστε ήδη στον εαυτό μα. Τόσα ήξερε, τόσα έκανε. Τόσα καταλάβαινε, τόσα έκανες. Τώρα έχεις γνώσει που δεν είχε τότε, άρα δεν μπορεί να κρίνεις τον εαυτό σου τότε με τι γνώσεις που γνωρίζει τώρα. Είναι μια παγίδα αυτό να επιδιδόμαστε σε αυτοκατηγορία και αυτοεξευτελισμό πολύ καιρό μετά που έχει τελειώσει η σχέση, γιατί αυτό μα προκαλεί ητοπάθεια, μα ρίχνει την αυτοεκτίμηση μας και μας κάνει να είμαστε ευάλωτοι στην αρκισιστική κακοποίηση η οποία μπορεί να συνεχίζεται και πολύ καιρό μετά που θα τελειώσει η σχέση. Χρειάζεται οι επιζώντες και οι επιζήσασες αρκισιστικής κακοποίησης να κάνουμε οπωσδήποτε ψυχοθεραπεία για να ενδυναμωθούμε ψυχικά, να συγχωρέσουμε τον εαυτό μας για τις μη χρήσιμες, μη δημιουργικές, μη ωφέλιμες επιλογές που κάναμε στο παρελθόν, και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πορευτούμε στη ζωή με αγάπη και συμπόνια προς τον εαυτό μας. Αν δεν αγαπάμε εμείς τον εαυτό μας και αν δεν συμπονούμε εμείς τον εαυτό μας, τότε η αυτοεκτίμηση μας θα πέσει στα τάρταρα και θα είμαστε ευάλωτοι είτε σε συνοχιζόμενη κακοποίηση από τον άρκισο που μας έχει πετάξει σαν στιμένες αλλά εξακολουθεί να μας συκοφαντεί και να κάνει το λεγόμενο smear campaign, δηλαδή ε, καμπάνια σπήλωση του ονόματό μα, αλλά και από πιθανόν νέου ναρκιστέ οι οποίοι μπορεί να βρεθούν στη ζωή μα. Αυτοί οι κοινοί φίλοι που έχετε, οι οποίοι τον, τους, τον φοβούνται και φοβούνται να κάνουν δημοσίω παρέα μαζί σου και μόνο στα κρυφά κάνουν παρέα μαζί σου και φοβούνται τι απειλέ που κάνει αυτό ο ναρκιστή, θέλω να σκεφτεί πολύ σοβαρά αν είναι άνθρωποι οι οποίοι ταιριάζουν για να είναι φίλοι σου. όταν χωρίζουμε από μια ναρκισιστική κακοποιητική σχέση, τότε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να σκεφτούμε όλες μας τις σχέσεις και τις φιλίες μας και να επαναπροσδιορίσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με αυτές. Γιατί όταν βρίσκει στη δίνη μια σχέση με ναρκισιστική κακοποίηση, τότε μπορεί πολύ πιο εύκολα να παραβλέψεις και ναρκισιστικές ή κακοποιητικέ συμπεριφορέ που να έχουν και άλλα πρόσωπα στη ζωή σου. Αν έχει έναν αρκισισιστή στη ζωή σου, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει η πόρτα για να μπουν και αρκετοί άλλοι. Ε, Αυτέ τι μέρε ετοιμάζω από προηγουμένω κάποια βίντεο και έχω ετοιμάσει το βίντεο το οποίο θα ανέβει α, στο podcast α, στις 9 Νοεμβρίου. Που είναι ένα βίντεο που μιλάει για του enablers τους διευκολυντές των ναρκισιστών, τους ανθρώπους οι οποίοι περιτριγυρίζουν τους ναρκισιστές και με τη συμπεριφορά τους διευκολύνουν τους ναρκισιστές να κάνουν ναρκισιστική κακοποίηση και θέλω να το δεις αυτό το βίντεο. Να, το επεισόδιο του podcast που θα α, δημοσιευτεί στις 9 Νοεμβρίου. 9 Νοεμβρίου δεν είναι πέμπτη. Ένα λεπτό να σας πω σίγουρα γιατί γνωρίζετε πολύ καλά όσοι είστε καιρό εδώ στο κανάλι ότι δεν τα πάω καλά ούτε με τα μαθηματικά αλλά ούτε και με τις ημερομηνίες αλλά το βρήκα είναι 9 Νοεμβρίου. Λοιπόν, και την επόμενη πέμπτη ε, που θα <laughs> μετά τις 9 Νοεμβρίου <laughs> που προφανώς θα είναι 16 Νοεμβρίου θα έρθει το επόμενο επεισόδιο του podcast το οποίο θα μιλάει για τους υπτάμενους πυθήκους και το τι σημαίνουν οι πτάμενοι πίθηκοι. Θέλω να δεις αυτά τα δύο επεισόδια και να σκεφτείς πολύ σοβαρά μήπως και οι κοινοί φίλοι που έχετε με τον πρώην σου τον αρκιστεστή είναι enablers ή πτάμενοι πίθηκοι. Οπότε να σκεφτείς ξανά και τη σχέση σου μαζί τους. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να ζεις σε μια μικρή πόλη... που όλοι να γνωρίζουν όλους. Προέρχομαι από μια τέτοια πόλη... και πολύ συνειδητά αποφάσισα να μην κατοικώ σε αυτή την πόλη... στην ηλικία των... πόσο ήμουνα... των 28 ετών μου μετακόμισα από την Πάφο στη Λευκοσία. Ε, είναι σκληρές οι κοινωνίες στις μικρές πόλεις. Δεν είναι περισσότερο σκληρές από ότι είναι στις μεγάλες πόλεις... αλλά επειδή ακριβώς όλοι γνωρίζουν όλους... Τα κουτσομπολιά διαδίδονται πολύ γρήγορα, ταχύτατα και είναι πολύ πιο πιθανόν ένας άνθρωπος με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητας να επηρεάζει πολλούς περισσότερους ανθρώπους από το περιβάλλον που έχει και εσύ. Εφόσον είναι μικρή πόλη, τα περιβάλλοντα είναι αλληλοεπικαλυπτώμενα. Φυσικά όσο μικρή και να είναι μια πόλη, πάντοτε υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζεις, που δεν είστε συνδεδεμένοι μαζί τους... ίσως γιατί να μην έτυχε να πάτε στο ίδιο σχολείο... ή να είστε στην ίδια παρέα... ή να εργαστείτε σε, σε έναν κοινό εργασιακό χώρο... αλλά που μπορεί να είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντες άνθρωποι... για να γνωριστείς μαζί τους και να δημιουργήσεις φιλικές σχέσεις... και μπορεί να είναι και καλύτεροι... όσον αφορά στο τέριασμα μαζί σου... από ό,τι αυτοί με τους οποίους τέριαζες προηγουμένως... Γιατί θέλω να δεις και τα βίντεο που έχουμε στο playlist για τη φιλία. Επειδή πολύ συχνά ε, όταν είμαστε αποδυναμωμένοι ψυχικά και όταν λειτουργούμε με ένα συνεξαρτητικό στυλ δεσχημάτως όλες μας οι σχέσεις, όχι μόνο οι ερωτικές αλλά και οι φιλικές παρουσιάζουν παρόμοια μοτίβα. Οπότε είναι πολύ πιθανόν φίλοι που είχες προηγουμένως να μην σου ταιριάζουν πλέον εάν... Χωρίζοντα από τον αρχισιστή, έχει πάρει την απόφαση να καθαρίσεις τον τόπο και να μην ανέχεσαι καθόλου την τοξικότητα. Να έχει δηλαδή μηδενική ανοχή στην τοξικότητα. Γλιτώνουμε ποτέ από τον αρχισιστή, ρωτά. Ναι, γλιτώνουμε. Ναι, μπορούμε να γλιτώσουμε. Κάνοντα όμω αποφασιστικέ κινήσει κινήσεις αυτοσυμπώνιας, αυτοσυγχώρεσης και αυτοαγάπης και ψυχοθεραπείας και κινήσεις ξεκαθαρίσματος των σχέσεων μας. Νομίζω ότι κάποτε πρέπει να έρθει μια στιγμή που θα καταλάβουμε πόσο πολύ αξίζουμε υγιείς ανθρώπινες σχέσεις και δεν θα δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από την εκτίμηση, τον σεβασμό και την αγάπη. Ένα άνθρωπο ο οποίο σου λέει θα κάνω παρέα με σένα στα κρυφά, επειδή φοβάμαι τον αρκεσιστή, ο οποίο με απειλεί. Για... Τι του απειλεί, Θα του σκοτώσει, Θα τους σκοτώσει αν κάνουν παρέα μαζί σου, ή τι του απειλεί, Ότι δεν θα, κάνουν... θα κάνει παρέα μαζί του ή θα του ακυρώσει. Άρα, τι σημαίνει, Ότι αυτό ο άνθρωπο επιλέγει πάνω από σένα τον αρκεσιστή. Οπότε, τι σου λέει αυτό για τη μεταξύ σα σχέση και για το αν χρειάζεσαι αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή σου. Και ξαναλέω, να δεις και τα επεισόδια για τους enablers και τους υπτάμενους πυθήκους που τα θα είναι στο podcast. Θα δείτε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα το podcast επιστρέφει πίσω στα ψυχολογικά θέματα. Κάνουμε ένα διάλειμμα από τη σεξουαλική διαπαιδαγωγήση. ανεβάσαμε ήδη έξι επεισόδια ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Θα ανεβάσω κι άλλα στο μέλλον. Είπα όμως να επιστρέψω λίγο στα ψυχολογικά θέματα και στα θέματα της ψυχοπαθολογίας και των ανθρωπίνων σχέσεων. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Εάν πάρει δραστικές αποφάσεις ότι πλέον θα αγαπήσεις τον εαυτό σου... και θα τον προστατεύεις, ναι μπορείς να γλιτώσεις από τον αρχισεστή. Όσο όμως εξακολουθείς να αφήνεις να πάρεις στον προσωπικό σου χώρο... οι κουβέντες του αρχισεστή, άνθρωποι που μεταφέρουν τι κουβέντες του αρχισεστή... τότε δεν θα είναι εύκολο να γλιτώσει Και θα γλιτώσει όταν καθαρίσει το τοπίο και επίσης συγχωρέσει και χτιμήσει και αγαπήσεις επιτέλους τον ευλογημένο τον εαυτό σου. Δεν σχολίασα καθόλου το γεγονός ότι εσύ σου ασθενής και αυτός εξαφανίστηκε για τι θα σου έδινε τα χρήματα ή θα σου τα δάνειζε και θέλει να αποφύγει την ευθύνη και μετά όταν είχε αυτός μια ανάγκη να του ταθεί, σε χρησιμοποίησε. Εντάξει, το, τα έχει πει όλα. Κακοήθη να τη τα έχει πει όλα. Νομίζω δεν, 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 δεν έχει νόημα να σχολιάσω, και είμαι σίγουρη ότι και στα σχόλια θα σου γράψουν και ο κόσμο που παρακολουθεί ότι είναι ανεπίτρεπτη μια τέτοια συμπεριφορά. Αλλά οπωσδήποτε κι εσύ υπήρξε συνεξαρτώμενη με αυτόν. Για να ανεχθεί, να παραμείνει μαζί του και μετά από την επέμβασή σου, να το στηρίξει στη δική του την ανάγκη και μετά να σε χωρίσει αυτό που ήδη σε απατούσε. Δηλαδή. Μία από τα ίδια κακοποιητικέ σχέσει, ναρκιστική κακοποίηση, ανοχή τη ναρκιστική κακοποίηση λόγω συνεξάρτηση. Θα το ξεπεράσουμε. Πού θα πάει. Μα το εύχομαι ολόκαρδα.